λυτρώσεις κι εγώ με τα κρύβα του μάτια ακόμα, ακόμα με κοιτούν όνειρα δοσμένα, σε κρυφό και άδα, μυστικά κλεισμένα σε μέλανα κεριά. Δαίμονες, πάρτε την ψυχή μου, φτάνει να ανατείλει πάλι απ' τα νερά. Στέφανε, η Ντενίς γιατί δεν έχει ελληνικό επίθετο? Μπορεί ο παπάς της να ήταν Εγγλέζος. Ή ο παππούς της. Να σου θυμίσω ότι ήταν παντρεμένη. Μπορεί να είναι το επίθετο του πρώην άντρα της. Ναι, το επίθετο του πρώην άντρα της, γιατί το έχει ακόμα. Το μικρό. Πότε θα τον γνωρίσω? Σύντομα. Πόνεσε πολύ ο οδικός χωρισμός? Νομίζω ότι έχουμε πει αυτά, Στέφανε. Εγώ πάλι νομίζω πως όχι. Παντρεμένη ακόμα? Δεν είπαμε. Χωρισμένη δυο φορές. Και με δυο μωρά, όχι ένα. Ένα αγοράκι μικρό, δυο χρόνων περίπου, και ένα κοριτσάκι γύρω στα 8. Θα σας βοηθήσω. Μου σκέφτομαι από τη μέρα που τον είδα. Όχι όμως ερωτικά, είναι... είναι κάτι που... Μανά, γιατί κάθε φορά, αν και τότε και τώρα, άμα πάω να σε ευκάλω, θέλεις, κρυφκείς μου κάτι? Δεν ξέρω, βρε Σημείο, τι συμβαίνει, αλλά... όποτε συναντηθείτε με αυτόν τον άνθρωπο, υπάρχει μια τέτοια ένταση στην ατμόσφαιρα. Μα μια ένταση... τι να σου πω, τι μυρίζεσαι στον αέρα. Εμείς οι δυο δεν μιλήσαμε ποτέ για τότε. Ό,τι έμαθα, έμαθα το στη δίκη. Τι άλλο να σου πω, αφού ξέρεις τα ούλα. Ξέρω τα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Δεν... Κατάλαβε ότι τούτο το θέμα με τα απειλητικά μηνύματα μπορεί να είναι επικίνδυνο για σένα, εντάξει? Ναι, πατέρα, δεν μπορώ να έρθω σήμερα. Ανέλαβε εσύ. Ξέρω ότι έχει πολλή δουλειά. Μια δυο μέρες χωρίς εμένα να τα καταφέρω. Έλα, γεια σου. Παρακαλώ. Ναι, ο Λεάντρος. Ο ίδιος. Τι? Συνεχίστε. Πότε? Πώς? Όχι, εντάξει, να το κανονίσω άμεσα. Δεν το πιστεύω, εσύ σε ταούλ. Να την σκοτώσω. Όπου και να πάει, να την σκοτώσω. Ναι. Ναι, να το κανονίσω. Κάποιο λάθος πρέπει να γίνει με το συνέδριο. Ναι, ευχαριστώ. Αποκλείεται να το κάνει μόνη της. Πρέπει να είναι μαζί με τον αρφό. Έλα, Στέφανε. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα.
Μόλις άφησα τη Μέρη για τον Ιωάννη στη Γιάννη και τον παππού και πάω πίσω στο Δήμο. Άφησε τον η Μελανή. Όχι, τον η φορά μου σοβαρά τα πράγματα. Όχι, έπιασαν τον με άλλη. Σε μεγάλο μπερδεμά. Κι όμως, και με ξεχνάς, η Μελανή είναι η Μαργαρίτα, προδομένη γυναίκα που μόνος δεν ξέρουμε να μετακάμει. Πέ μου, γιατί είσαι θυμωμένος. Γιατί ποιος είναι θυμωμένος. Εγώ ήρθα να σου πω ότι άρκεψα απαραίτητες διαδικασίες για να αποφυλακίσω τη μάνα μας. Και που μένα να μου θέλεις. Λεφτά για να τα πετάξεις όπως τις προηγούμενες φορές. Γιατί πότε έδωσες έστω και ένα σεν σε δικηγόρο, Ρενάντασα. Αν δεν τα πέτασες, θα είσαι παραπάνω για μένα. Κόρη μου, ακούεις τον εαυτό σου να μου λέει. Γιατί τόσο μίσος για τη μάνα μας. Θέλεις να σου τα πω ξανά. Όχι να μην μου πεις τίποτε. Θέλουμε τα ίδια και τα ίδια. Για τότε, γιατί ήρθες. Να μάθω για τότε. Για πότε. Για τότε που έγινε το κακό. Ρε Αντώνη, εσύ όλη η μέρα που είμαι στο πόδι. Πονώ τα σέρκα μου που το πιστολάκι. Δεν γεννάω μιλήσεις με τα σέρκα σου. Και ξεχάνεις ότι ποτέ θα σε μου είπε τίποτε ούτε εσύ ούτε η μάνα μας. Τι θέλεις να μάθεις. Πώς τον σκότωσεν. Ναι. Τούτο θέλω να μάθω. Ρε Αντώνη, γιατί σκαλίζεις τον την ιστορία. Τον την ιστορία που μου εγκατάστρεψε τη ζωή μου. Επειδή θέλω να μάθω, Νατάσα. Και να μάθω. Αντώνη, ξαπόλαμε γιατί θα ανοίξω την πόρτα και θα φωνάζω ότι με δέρνεις. Έτσι είχαμε και τότε. Άνοιξες την πόρτα και ευκείες και φωνάζες πως τον σκότωσε. Είδες που την υποστήριζες. Είδες τι μου έκαμε. Καλησπέρα και σε εσένα, Δήμο. Καλησπέρα, γιαγιά. Ξέρεις τι μου έκαμε. Μπήκαμε στο λόγκα μου και σκώσαμε μου πάνω από ένα εκατομμύριο. Καλά, έχεις εσύ ένα εκατομμύριο. Όχι, βέβαια. Και τώρα θέλω να τα πείσω. Να με στείλει φυλακή του τη γυναίκα. Περίμενε. Μια στιγμή, βρε Δήμο. Μια στιγμή, γιατί κάπου μπερδεύτηκα. Είτε δικά σου λεφτά, είτε της εταιρείας. Καλά, πώς μπορεί να τα πάρει κάποιος άλλος. Μπήκε μέσα στο κομπιούτερ μου, γιατί έσπασε μου τους κωδικούς της τράπεζας. Και τώρα δεν έχεις να τα αντικαταστήσεις. Όχι. Βάλε με και αγοράσα τη σπίτια και διαμερίσματα και βάλε να τα πουλήσω. Λοιπόν, τι να σου κάνω εγώ, Δήμο μου, τι να σου κάνω, τα λάθη πληρώνονται. Ξέρεις τι είναι να ανακαλύπτεις ότι ο άνθρωπος σου τέχει άλλη και πάρεις ότι την πληρώνει. Τέλος πάντων, πάμε τώρα μέσα να ηρεμήσεις και το ξανακουβεντιάζουμε αύριο. Και τι θέλεις να κάνω, να μείνω να θωρώ τον άντρα μου σφαγμένο. Ρε ρώτησες με εμένα πως κοιμούμαι τις νύχτες μετά από το πράγμα που είδαν τα μάτια μου. Με φωνάζεις. Θα φωνάσω όσο θέλω. Ένα και μας ακούσει η γειτονιά. Αν παίρνεις μέσα στο σπίτι μου και ζητάς μου τα ρέστα και έλα μπράβο κάμε η μάνα σου. Που είναι μπροστά από τα μάτια μου που τον σκότωσε. Μπροστά από τα μάτια μου. Ναι. Πάσου με φωνάζεις. Το ίδιο κάμε για να σε γλιτώσει, το θυμάσαι. Να με γλιτώσει. Τσακώθηκε εκείνη τη νύχτα, ναι. Ναι, τσακώθηκαμε. Όπως σου λέει τα ζευκάρκα. Ήταν ανάγκη να μην πει μες στο σπίτι και να... Τι κατάλαβες, ρε Αντώνη, που μου τα θύμισες σου λάτου τα. Πέ μου, τι κατάλαβες. Είναι εσύ που έρχεσουν κατά μαύρη που το ξύλο μου του σου έδινε και έλα λες ότι θέλεις να σε άλλο μαζί του. Αντώνη, πήγαινε σπίτι σου γιατί δεν αντέχω άλλον. Σπίτι σου! Περίμενε! Μα τσιριλάνι, νιώθεις καλύτερα. Καλησπέρα. Άκουσα φωνές. Κυρία Νίτσου. Είσαστε καλά, μωρά. Είναι η τηλεόραση και έχω τη δυνατά. Πάρε τη χαμηλώς. Έτσι φωνές και χειρότερα άκουσα την νύχτα. Αν έρχομαι να χτυπήσω την πόρτα, δεν μπορούσε να μην γίνει το κακό. Τσακώνονταν, α. Ναι, Αντώνη. Και ύστερα τίποτες. Τι εννοείς τίποτε. Είναι ευκήγεν έξω και φωνάζει η Νατάσα. Τούτον έγινε ύστερα που ήρθε έσω η μάνα σου.
Θέλει να πει σε σταματήσαν οι φωνές. Και ύστερα ήρθε η μάνα μου. Να πω κυριάθη, έσπασες τα ούλα, α? Έχεις δίκιο. Όπως πάω, δεν θα αφήσω τίποτα όρθιο. Άφησε τα μάνα μου, άφησε τα και συγκυρίζω τα εγώ. Πέμω να δούμε, να μπω έχεις. Τίποτα. Μάλλον είμαι κουρασμένη. Αφού εσύ σου παίρνω να αρέσει ψέματα, είναι τα προσπαθείς. Πέμω να δούμε. Έχω ένα κακό προαίσθημα, Μαρουλού. Είδες άσχημο όρομα? Όχι. Νιώθω ότι κάτι κακό θα συμβεί. Νιώθω ένα βάρος στο στήθος. Και όποτε το νιώθω αυτό, κάτι κακό συμβαίνει. Την πρώτη φορά ήμουν, δεν ήμουν 12 χρονών. Έτσι είναι που γίνηκε. Πέθανε η θεία μου η Σοφία από καρδιά. Το 50 χρονών δεν ήτανε. Ήταν τυχαίο. Έτυχε. Τη δεύτερη φορά πέθανε ο παππούς μου από εγκεφαλικό. Και τώρα ανησυχώ για το Σημαίο. Μα ήταν πολύ αλήθεια. Όχι, ότι θα συμβεί κάτι που θα τον αναστατώσει πολύ. Άκου. Καλό κακού να το μιλήσεις. Έχει πολύ καιρό να πάει να το στεί. Να πάει και φύγει κανένας δικός του. Θα του μιλήσω. Πέ μου, κυρία Νίτσου, απάντα μου. Πέ μου. Τι θα σου πει, Αντώνη? Να παίρνω εγώ. Καλή νύχτα, κυρία Νίτσου, και υπόσχομαι ότι θα έχω την τηλεόραση τόσο δυνατή. Νύχτα. Κυρία Νίτσου. Αντώνη, γιατί δεν αφήνεις την γυναίκα να πάει σπίτι της? Δεν το θεωρείς που νιώθει άσχημα που μπήκε μέσα στο ξενό το σπίτι και ενόχλησε? Δεν θέλει να φτιάξει άλλο άλλο τη γυναίκα. Τι εφόσον ήταν να μου πει. Αντώνη, είμαι πάρα πολλά κουρασμένη και πάω να πέσω. Νατασά! Οφείλεις μου να είναι εξήγηση. Γιατί σταμάτησαν οι φωνές και ύστερα έρχεται. Αντώνη, η κυρία Νίτσου δεν είναι καλά. Παρακολουθούν την τρεις ψυχολόγοι, παίρνει φάρμακα. Ρώτα τα κομμελούθια της αν θέλεις να μάθεις. Έτσι να κάνω. Τα ανάθεμα! Και σαν για σένα, κυρία Νίτσου, αύριο να κάνω έτσι και κουβέντες. Επιτέλους κοιμήθηκαν τα παιδιά. Ναι, ήταν πολύ ζωηρά σήμερα. Καλύτερα ζωηρά παρά άτομα. Λοιπόν, είναι ώρα να ξεκουραστείς. Είσαι πτώμα. Σημεών μου, θέλω να σου μιλήσω. Για ποιο θέμα? Έλα, κάθισε. Σε παρακαλώ πολύ, μη γελάσεις μαζί μου. Γιατί πότε το έκανα αυτό? Να, σκέφτηκα πως έχεις πολύ καιρό να πας να δεις τους δικούς σου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά το παράκανα. Λέω να πάω τέλος του μηνός. Θέλω να πας αύριο. Αύριο? Γιατί? Αν μ' αγαπάς, σε παρακαλώ μη με ρωτήσεις τίποτα, Σημεών. Απλά κάνε μου το χατήρι. Μου ζητάς να αφήσω το σχολείο στη μέση και όλες τις άλλες μου δουλειές. Και μου ζητάς να μην μάθω το λόγο. Έχω ένα πολύ άσχημο προαίσθημα. Θα αστείευεσαι, βέβαια. Όχι, Σημεών. Μιλάω πολύ σοβαρά. Γιατί γελάς? Γελάω, Μυριάνθη μου. Γιατί τα περισσότερα ζευγάρια τσακώνονται. Γιατί δεν θέλει ο ένας το γονιό του άλλου. Κι εγώ τσακώνομαι μαζί σου, γιατί με πιέζεις να πάω να δω τους γονιούς μου. Δεν μπορώ να σου χαλάσω χατήρι. Thank you.
Ναι. Έλα, Δημό. Η Νατάσα είμαι. Επιθύμησα σε. Έλα να... Έμπορο. Μα θέλω να σε δω. Είπα σου έμπορο, Νατάσα. Τι να με αφήσεις μόνη μου, καμνιστό. Με παρετάς, ρε Νατάσα. Τι είπεν? Δήμο, η Νατάσα είμαι, μήπως με κατάλαβες πριν. Πολλά καλά έκαταλάβα. Μην με ξαναεοχλήσεις, κατάλαβες. Τι είπε ο Χριστός. Να σου δείξω. Τίποτε. Σε κανένα μου τα χουρκάδα με καταείραν η Βραμμόρο. Να πάω εγώ αύριο. Από πού να πάεις εσύ, τσιχαρά? Να πληρώσω τη φυλακτού να έρθει να μείνει μαζί της. Άιστο, άιστο. Να πάω και αύριο να κοιτάξω εγώ. Κοσμά, να το έβρουμε το μωρό. Αφού μας είπε που το άφηκε, να το βρούμε. Μα είσαι σίγουρη, εν έτσι που μας είπε. Όταν την αρωτήσαμε, ενέσωσε την κεφαλή της. Εν ευκήκε μου την καμαρίνη σου όλη μέρα. Ευκήκε. Ήρθεν και χαιρέτησε, μέσα βαώθην πάλι. Εν είπεν τίποτε. Τίποτε. Πώς την είδες? Πολλά καλύτερα παρά τότε. Σκέφτομαι να την πιάσω να φύγουμε από το τάουλα. Κι άουλα, Κοσμά. Να την πάρω έξω κανένα μήνα. Ξέρω εγώ να δει άλλον τόπο, άλλον κόσμο να αξιάσει. Εν και ένα άσχημη ιδέα. Άμα να δεχτεί. Τέλος πάντων, πω να δω είναι που κάνει. Κοσμά, πάμε να τη ξαναρωτήσουμε. Ρωσούλα μου, είναι μπορώ, είμαι κουρασμένος. Έσου τα πόθηκια. Να πάω να την αρωτήσω εγώ. Ρωσούλα, άφησε την και να κονήσει, λυπούμε τη. Πάντα λυπάσουν τη. Να μου σημαίνει τούτο. Τίποτε. Θεέ μου, δώσε μου δύναμη να αντέξω, να με έφυγω. Να μην την αφήγω μόνη της της Ρωσούλα. Ήρθες. Έχει λίγη ώρα. Ήρθα να δω να που κάνει. Εγώ ξα η αρφή σου. Κι είναι καλά την έχει. Εσένα ποιος σε θωρεί. Που έχεις μια γυναίκα μπελή και ούτε κουπελούθηκε μπορεί να σου κάνει. Μην αρκεψεις πάλι. Είναι η αλήθεια, Κοσμά. Καλύτερα να μένεις εσύ γυναίκα παρά να παίρνας το πράγμα. Χαρίς χαρά. Θείε και δεν είμαι καλά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Καταλαβαίνω, Κοσμά. Κι εγώ να κάνω ό,τι θέλεις. Θέλω να φύγεις. Φύγε. Με νύφκαλεις άχνα, γιατί θα πιάσω το σιπέτον και θα σε παίξω. Τι λάλλεις, μανά. Επελάνε και σαν την κόρη σου την άχρηστη. Όχι να με περιπέστησε εμένα. Κι άκουσα σε. Να ντρέπεσαι, κορέ, να θυματισμένη. Εγιάλισες σου, άντρας της αρφής σου. Έχεις τσίπα να ντρώπεις πάνω σου. Ακούμε. Αν καταλάβω ότι θωρείς το γαμπρό μου όπως σήμερα, να σε σκοτώσω. Τι έπαθες, μάνα. Εν είναι η πρώτη φορά που μου το κάνεις τούτο. Και να το πληρώσεις πολλά ακριβά για τούτο που μου κάνεις. Πότε θυμηθήκες μας, Στέφανε. Η οικογένεια στα δύσκολα που φαίνεται, ναι. Ζήτησα εγώ βοήθεια από κανέναν και το θυμούμαι. Έπιασα να το τι κάνεις, Δημό. Θέλεις να βοηθήσεις? Μάθε που είναι η Μελανή. Καλά και να μάθω να σε βοηθήσω. Αν δεν θέλει να χτυπήσω, δεν μπορεί κανένας να την αναγκάσει. Ο Λέανδρος που είναι? Ο Λέανδρος είναι τα σχέση, ναι. Ξέρεις? Πρέπει να στο ξενοδοχείο του, στον Άγιο Θεόδωρο. Είσαι σίγουρος? Μίλησα του χτες, ήταν τζαμέ. Σήμερα, και ας τον τώρα. Έλα, Λέανδρε μου. Πού χάθηκες τώρα που σε έχω ανάγκη? Όχι, κύριε Αντώνη. Όσοι είναι όλοι και χτυπάς, εγώ δεν σου ανοίγω.
Δέντρα, αγάπη μου, πάρε με τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Πού τον τούτο. Εσύ χάζει τώρα. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, κυρία Νίτσα. Έχει δύο ώρα να μιλήσουμε. Καλό, όση ώρα θέλεις. Πάμε σπίτι να πιούμε καφέ. Όχι, όχι, όχι. Ή πια πριν έρθω. Ξέρεις τι μου θέλω να σε ρωτήσω. Για εκείνη την νύχτα. Ό,τι ήταν να πω, είπα τα στην αστυνομία τότες. Πειράζεσαι να μου τα πεις εμένα τώρα. Έδερνε την Αντώνη. Μιαν την άλλη είναι έκαμε την μαύρη που το ξύλο. Ξέρω το. Έκαμε την τσιο φιλενάδες. Και ό,τι λεφτά έφκαλε που το κομμωτήριο είναι τρέντιστα. Και την νύχτα να τσακώνονται, ναι. Πολλά. Ακούεντους η γειτονιά όλοι. Ξέρεις γιατί έτσι τσακώθηκαν. Για το μωρό. Έλα, μίλησα μαζί με ο Λεάνδρος στο ξενοδοχείο του. Να μου πεις τώρα αν τα σχέση είναι ο Λεάνδρος. Μπήκε μες στο λαρκασμό μου και κλέψε μου πολλά λεφτά. Ο Λεάνδρος, ρε. Η Μελανή. Δεν καταλαβαίνω τι προσπαθείς να μου πεις. Είχαμε μια εταιρεία, εγώ η Μελανή και ο Λεάνδρος. Και μάλλον ήθελα να με βγάλουν από την μέση. Αποκλείεται. Στέφανε, θα συζητώ μαζί σου. Μπας, δεν θέλω να μιλήσω με κανένα. Το μωρό. Ποιο μωρό. Πριν να γίνει το κακό, η αρφή σου ήταν έγκυος. Και δερέν την τζέριξεν του. Η Νατάσα ήταν έγκυος. Μα είσαι σίγουρη, κυρία Νίτσα. Τέλεια. Αφού που την εφέραν από την κλινική, είναι πιαζίδατη. Ναι. Ήταν τότε που πάθει την κρίση. Τότε ήταν. Εμένα και δεν μου είπαν τίποτα. Τι είπες, Αντώνη? Εκείνη τη νύχτα είναι για το τον που έτσι ακούθηκα. Ναι, ήταν μεθυσμένος. Είδα τον που έμπαινε της πόρτας. Δαμέ, πάταν και κάτω βρέθη του. Ψες είπες πως... Την μια στιγμή να ακούνταν οι φωνές του σαν την άλλη τίποτε. Τίποτε. Η μάνα μου πότε ήρθε, είδες τι. Είδα την, αφού ήμουν έξω και σκέφτομαι να μπω μέσα να τους χωρίσω, να μένει σκοτωθούν και τελικά δεν μπήκα. Πόση ώρα ήταν ησυχία. Λί. Είδα την Κυπρούλα που έμπηκε μέσα και σε 2-3 λεπτά άνοιξε την πόρτα η Νατάσα και έφυγε έξω και εφώναζε όπως την πελή. Του τον είπε στην αστυνομία. Πού έπινε. Είπα τους πως δεν είδα τίποτε. Του τον είπες στην αστυνομία. Πως άκουσα φωνές. Εν τους είπες όμως πως ξέρεις. Αντώνη μου, θα με είσαι. Κύριε Νιτσού. Γεια σου, Νατάσα. Αντώνη μου, αφήκες με και περιμένας. Και ο καφές σου να κρυώσει. Θες να μου κάνει. Ποιος καφές, Νατάσα. Εγώ να σας αφήκω. Πάω σπίτι. Γεια σας. Να πάει στο καλό. Ευχαριστώ, κυρία Νιτσού. Να είσαι καλά. Γιατί ήρθες, Βουρητή. Τι εφοήθεις πως ήταν να μου πει του τη γυναίκα. Πάμε σπίτι. Δεν είναι το πως να με μιλούμε. Αλήθεια, πολύ χαίρομαι. Γιατί σου έχω κι εγώ κάτι πληροφορίες. Για ποιο πράγμα. Στέφανε, δεν είσαι συγκεντρωμένος. Πλάκα κάνω. Πες μου, τι έμαθες. Έμαθα για κάποιον νεοπτόλεμο. Σου λέει κάτι το όνομα. Γιατί προσπαθείς πάντα να μου κάνεις κακό, ρε Αντώνη. Πε μου, είναι κακό να δώσα που σου έκαμα και εγώ θα σου γράψω πάνω στο εργοστάσιο και ό,τι έχω και δεν έχω για να μην συγχωρήσεις. Γιατί τα σκαλίζεις. Είναι αρκετά ούλα τότε που επέρασα. Γιατί μου είπες για το μωρό. Είπες σου για το μωρό. Γιατί δεν μου είπετε ποτέ τίποτε, ούτε εσύ ούτε η μάνα μας. Γιατί είναι πρόλαβα. Μόλις το έμαθα, έχασα του. Έναν καλό πράγμα ήταν να κάνω και εγώ στη ζωή μου.
και σκότωσε μου το. Με θέσα. Σε παρακαλώ, Αντώνη. Δεν θέλω την λύπηση σου. Κατάσα, μου είχες πει κάτι τα πράγματα τώρα, δεν ήταν έτσι. Φύγε, Αντώνη. Φύγε να χαρείς. Πες μου, σου λέει κάτι το όνομα. Μπορεί και όχι. Μπορεί να κάνω και λάθος. Το άκουσα τελείως τυχαία και το συνδύασα με την έρευνά μας. Δηλαδή? Δηλαδή ήμουν σε ένα δείπνο εργασίας του Υπουργείου Εμπορίου και ήταν εκεί πολύ μεγάλοι επιχειρηματίες. Τότε άκουσα ένα Κινέζο μύδα να αναφέρει αυτό το όνομα. Ενδιαφέρον. Συνέχισε. Μιλούσε με έναν Έλληνα μεγαλοεπιχειρηματία και δεν άκουσα καλά τι έλεγαν και έτσι το συνδύασα. Μπορεί να έκανα και λάθος. Το πραγματικό του όνομα ποιο είναι? Πού θες να το ξέρω? Εσύ δεν έχεις ακούσει ποτέ αυτό το όνομα? Όχι, τίποτα τέτοιο. Είσαι σίγουρος? Ναι. Αν είχα ακούσει τέτοιο όνομα θα το θυμόμουν σίγουρα. Έλα, γιαγιά. Επικοινωνήσα μαζί σου. Τα μωρά. Γι' αυτά πρόκειται. Δεν μου λες, πότε σκοπεύεις να φερθείς ο πατέρας? Δεν έχω καμία όρεξη για κήρυγμα τώρα, γιαγιά. Κι εγώ επίσης. Ροδούν για σένα και τα δύο. Δεν νομίζεις ότι η θέση σου είναι δίπλα τους? Εξαφανίστηκε η μάνα τους. Είναι ανάγκη να εξαφανιστείς κι εσύ? Ενάρτω απόψε να φω μαζί τους. Είμαι σίγουρος ότι σε καλά σέρκα. Το καλό που σου θέλω να έρθεις. Γιαγιά, χτυπούμε στην άλλη γραμμή. Πρέπει να απαντήσω. Η όρεξη σου έχω τώρα. Έλα. Στην Αθήνα. Δεν θέλω να χάσετε από τα μάτια σας. Θέλω να ξέρω που είναι ανά πάσα στιγμή. Νομίζεις ότι είναι να πάει έτσι να έχω στις Μελανή. Έλα, παππού. Έρχομαι από τώρα, κάτι σε θέλω. Από τότε, τώρα? Έλα, ναι. Κάτι έμαθα και θέλω τη γνώμη σου. Για είναι τα πράγματα? Πάνω στο θέμα που έθελετε να ανεκατούθω. Στέφανε, βρέγε μου, δεν είπαμε να το παρατήσεις. Παππού, μάλλον η τύχη έχει αντίθετη άποψη. Άντε, έρχομαι. Δεν μου λες για την άλλη έρευνα σου, τι έκαμε, σε πιες στο χωριό? Ναι, ναι. Βοήθησα με πολλά που μίλησε η μαμά. Μόλις επήραμε, ανοίξαν τα στόματα τους. Ωραία, καρτερός. Όχι, δεν γίνεται να συναντηθούμε σήμερα. Θα σου πω εγώ. Θα σου τηλεφωνήσω αύριο. Θα σου τηλεφωνήσω εγώ, είπα. Ναι, του το είπα και έκανε ό,τι δεν ήξερε. Ακού να σου πω, εγώ τη δουλειά μου την κάνω καλύτερα από όλους σας. Εσύ και η δική σου να προσέχετε. Σαν τι άλλο να κάνω. Τι σου είπε? Τι να σου πω τώρα. Είσαι τρελός. Ωραία. Να του πεις ότι είναι πάρα πολύ μακριά και ότι είπε και ότι μπορεί να τα παρατήσει. Όχι βέβαια. Ούτε εγώ τον πίστεψα ότι μπορεί να τα παρατήσει, αλλά εσύ έτσι να του πεις. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Και αν ακόμα είναι τόσο μακριά, το χρωστάτε σε μένα. Εξάλλου, η αρχική συμφωνία ήταν να μαθαίνω ότι ξέρει, όχι να τον κατευθύνω. Τα λέμε αύριο. Ρωσουλέ μου, κοιμάσαι. Λίγο δύσκολο να κοιμηθεί κανάς με τούτα ούλα. Έλα, κάτσε εδώ μαζί μου. Έχω να σου πω. Ό,τι θέλεις. Τούτο που είναι να σου πω, σκεφτικά το καλά. Πολλά καλά. Σε εγώ σκεφτικά. Δροσούλα μου, είναι δυο γιατρούς που σκεφτούν. Κοσμά, είπα πως εγώ θέλω να σου μιλήσω. Πέ μου,
Είσαι νέος, Κοσμά. Πολλά νέος. Γιατί εσύ τι είσαι? Μα αφήκεις να σου πω εκείνο που θέλω. Πες μου. Θέλω να χωρίσουμε. Τα πράγμα. Εκείνο που άκουσες, Κοσμά. Δροσούλα μου, τι λάλεις? Και αύριο να πάμε στη χώρα να το κανονίσουμε. Τώρα τι είδους αστείο είναι τούτο? Ένα αστείο, Κοσμά. Είναι σωστό, Κοσμά μου, είναι σωστό. Θα μου πεις εσύ ποιο είναι το σωστό για μένα και ποιο νόη. Για αύριο να πάω στη χώρα να βρω δικηγόρο. Δροσούλα μου. Δεν μπελάρες, Κοσμά. Α, τι είπα σου. Καληνύχτα. Εγώ πάντως διαζύγιο θα σου πω. Με το φάι μου βάλεις ένα φάι ένας λόγος. Ή ένας πεινασμένος νεαρός, αν ξέρεις πώς δείχνεις, σαν άλλη μοκτονής εδώ και 10 μέρες. Έχει δίκιο η γιαγιά σου, Στέφανε. Λοιπόν, τι έκανες με την έρευνα, επίσης στο χωριό? Ήβρα τον κύριο Ηλίαν και στείλουμε στον παπάν κάποιου άλλου χωριού. Είπε μου ότι έχει να μου πει μια ιστορία που θα πιστεύω στα αυτιά μου. Μπήκε το νερό στα βλάκια, να πούμε. Κάπως έτσι. Αφού έπιασες στην άκρη, σίγουρα θα μάθεις. Με την άλλη ιστορία, αν τι γίνεται, τι έμαθες? Ποια ιστορία? Έπιασες το σταθμό για την... Πες μου ότι την δέχτηκες. Μην αλλάζεις κουβέντα τώρα, Σημαίων. Τι έμαθες, Στέφανε? Άκουσα ένα γνωστό μου να μιλάμε μαζί με κάποιον άλλον. Μέσα από τη συζήτηση τους, κατάλαβα ότι κάτι παίζεται στα κατεχόμενα με κέρδη πολλών εκατομμυρίων και πολιτικές προεκτάσεις. Καλά, τούτο που κολλά στην υπόθεση, Αντωνιάδη? Κάτι λέξεις που έπιασα από τη συζήτηση τους. Τι λέξεις? Αντωνιάδης, Αμερικάνος, Τούρκοι εκ Τουρκίας. Παρακαλώ. Η κυρία Μυριώθη. Ναι, η ίδια. Με ποιο μιλώ, παρακαλώ? Είμαι αυτός που κάποτε παίξατε τη ζωή σας κορώνα γράμματα για να σώσετε. Τι σας καταλαβαίνω? Θέλω να σας μιλήσω. Πότε μπορώ? Δεν μου έχετε πει όμως ακόμα το όνομά σας. Θα τα πούμε από κοντά. Προσέχετε το Στέφανο. Άλλο πάλι και τούτο. Καλημέρα. Καλημέρα. Μ' αρέσουν οι θήκες. Ούτε στιγμή. Γιατί? Κόρη σου. Θέλει να χωρίσουμε. Μα η Δροσούλα αποκλείεται. Αφού αγαπάσαι παραπάνω από τη ζωή της. Μα πότε σου είπε έτσι πράγμα? Εψες. Να πάει σε δικηγόρο, λαλή, σήμερα στη χώρα. Πού είναι τώρα? Στο δωμάτιο της. Αχ, αρκούμε ώρα να της ποθεί ο κουβέντες. Αρκετά την έκανα και ψάμεν ούλη που γυρώ. Άντε, σήκουσε έναν ώρα να ακούν ο Σιλιάζης. Έφυγε ο Κοσμάς. Ο Κοσμάς είναι να πάει δουλειά. Και γιο και η αρφή σου, θα ξαναρθούμε να σας ξεβρωμίσουμε. Τα που πάθες που το πρωί ξημέρωμα. Είπα σου έναν πρωί. Άντε, σήκου. Αφήσ' με, μάνα, αφήσ' με και πάει νέσο σου. Μα πέ μου έναν τρέπεσαι καθόλου. Να που πεις και είπες του Κοσμά. Α, ότι θέλεις να χωρίσετε. Είπε μου τον, ναι, να μου έθελες να το κρατήσει μυστικό. Ξέρεις να μου θέλω. Να σηκωστεί, να φύγει, να σε αφήκει, να μείνεις κουκούφι μες στον το σπίτι. Να σε θεωρούν όλοι και να σε λυπούνται. Τα που θέλες. Να μείνουμε δυο κουκούφι μες στον το σπίτι. Το θωρείς ότι καταστρέφω το τη ζωή του? Όχι, εν το θωρώ. Ο Κοσμάς αγαπάσε. Εθέλει να φύγει. Μανά, ο Κοσμάς ήθελε πολλά μωρά μες στον το σπίτι. Και μαζί μου θα έχει ούτε ένα. Γιατί να του το στερήσω τον το πράγμα? Τσίνος επήρε τις αποφάσεις του. Άτε, άτε σήκου, και έχεις πολλές δουλειές. Έχεις να μαϊρέψεις, να πλύνεις, να σιδερώσεις. Άτε. Κι αν ακούσω ότι ξαναείπες έτσι κουβέντα, εμένα και τον τσίρι σου να μας ξεχάσεις.
Κοσμά. Κοσμά, Να μου συμβαίνει. Η Χαρά. Ε. Είναι μαζί μας ποιον έφυγε. Επέθανε. Να πάω να δω. Κοσμά. Κοσμά, η Χαρά πριν να φύγει. Ε. Λαλούσε μου κάτι για τον Βίκτορα. Ναι, Αλίκη. Ναι, εγώ είμαι, μάνα μου. Ξέρεις, η μάμμα σου. Ναι, κόρη μου. Πέτσι στα αδέρφια σου να έρθουσαι. Εντάξει, Αλίκη μου. Εντάξει. Είσαι καλά? Είμαι καλά. Μένεις εσύ εννιά. Ο Θεός με καλύστη. Ο Θεός. Ο Θεός μπορεί να τη συγχωρήσει. Εγώ θα τη συγχωρήσω ποτέ μου. Φτάνει να ανατείλει πάλι απ' τα νερά.